Καταρχάς, τι θα αλλάξει για τους δημότες μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση την οποία έχετε εξαγγείλει σήμερα? Αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα για τους δημότες. Κύριε Παυλίδη, αντί να ταλαιπωρούνται στις γραφειοκρατίες του κεντρικού κράτους, θα μπορούν να λαμβάνουν πάρα πολλές υπηρεσίες από τις τοπικές τους αυτοδιοικήσεις, όπως γίνεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Θα αλλάξει η καθημερινότητα, θα βλέπουν και περισσότερα έργα και να γίνονται και πιο γρήγορα τα έργα. Έκδοση αδειών, πολλών αδειών που σήμερα εκδίδονται από το κεντρικό κράτος, θα τα εκδίδουν οι τοπικές τους διοικήσεις και θα μπορούν να το πράξουν αυτό το πράγμα. Γιατί θα έχουν δηλαδή πολεοδομικές άδειες, οικοδομικές άδειες, όλα αυτά πλέον. Όχι, αυτό. Μάλιστα. Μια πλειάδα αδειών οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στις επαρχιακές διοικήσεις είτε ότι οπουδήποτε αλλού. Θα μπορούν να καθορίσουν χρήση για τους χώρους πρασίν, θα μπορούν να συντηρούν καλύτερα τις υποδομές τους, θα μπορούν να αντλούν περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούν, αν θέλουν, να παρέχουν και ενδοδημοτικές συγκοινωνίες, κάτι που δεν έχουν την δυνατότητα με βάση τον νόμο να παρέχουν σήμερα, αλλά ούτε και τους χώρους. Υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας θα έχουν. Κύριε Υπουργέ, άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά την σημερινή σας συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο της οποίας έχετε εξαγγείλει αυτή την μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι πώς θα γίνουν οι εξοικονομήσεις των 50 ή 60 εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στη Λευκωσία, η Δήμη Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Έγκομης και Αγλαντζιάς. Αν υπολογίζουμε ότι ο κάθε Δήμος, κύριε Υπουργέ, εργοδοτούν 400-500 υπαλλήλους, σημαίνει 2.500 εργαζόμενοι θα μπορούν να τους συντηρήσουν. Κύριε Παυλίδη, αυτά απαντούνται και από την τεχνοοικονομική μελέτη, την οποία εμείς δεν κλειδώσαμε στη σκητάρια, αλλά την δώσαμε στη δημοσιότητα για να ελεγχθεί και επιστημονικά. Οι εξοικονομήσεις, με πολύ απλή λόγια, θα προκύψουν στο μεσοπρόθεσμο, γιατί υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν πολύ προσωπικό, Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Θα καλύπτουν περισσότερο κόσμο παρά να έχουμε κάποιους δήμους που να χρειάζεται να προσλαμβάνουν συνέχεια προσωπικό ή να αγοράζουν υπηρεσίες συνεχώς. Θα μπορούν να καλύπτονται από μεγαλύτερες αντώσεις. Πέστε μας για το προσωπικό θα απορροφηθεί στο σύνολό του. Δηλαδή όλοι όσοι εργάζονται σήμερα στους δήμους. Και πρέπει να πούμε ότι έχει δήμους οι οποίοι δεν έχουν επαρκές προσωπικό. Και οι οποίοι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες τους που παρέχουν είναι και τις ανάλογα υψηλές. Αν προσελάμβαναν και περισσότερο προσωπικό, θα ήταν ακόμη πιο ψηλές. Και έχουμε δώσει στοιχεία για το κόστος των υπηρεσιών των Δήμων. Με μεγαλύτερες οντότητες, έχουμε δώσει παραδείγματα Δήμων που θα πέσει το κόστος για το Δήμο κατά 40%, κατά 20%, κατά 25%. Ωραία. Με τις συνενώσεις, κύριε Υπουργέ, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κτηριακές εγκαταστάσεις κλπ. Θα περάσουν στην ιδιοκτησία των νέων σχημάτων. Φυσικά. Θα παραμείνουν στις δημοτικές αρχές, όπως θα παραμείνουν και οι εξοικονομήσεις. Ναι, ένα ερώτημα. Θα εξαφανιστούν δήμοι, κοινότητες ή χωριά? Στη Λεμεσό, για παράδειγμα, η Μέσα Γειτονιά ή το Τσερκέζε Τσιφλίκ θα ονομάζονται πλέον Λεμεσός. Μέσα Γειτονιά θα παραμείνει Μέσα Γειτονιά, το Τσερκέζε Τσιφλίκ θα παραμείνει, το Κολόστι θα παραμείνει. Θα είναι και επίσημα ονομασίες των δημοτικών διαμερισμάτων. Απλώς θα έχουν δημοτικές αρχές που θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές τις οποίες έχουμε πει και θα μετέχουν στα δημοτικά. Και θα εξυπηρετούνται, φαντάζομαι, στα ίδια σημεία που εξυπηρετούνται και σήμερα. Συγγνώμη. Θα εξυπηρετούνται στα ίδια σημεία που εξυπηρετούνται και σήμερα. Μα το κάθε δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με την φύση και με τον χαρακτήρα της περιοχής, θα μπορεί να εξυπηρετεί και εκεί τους πολίτες. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, έχετε εξασφαλίσει τη συνένεση των κομμάτων? Διότι εκεί τώρα στρέφεται το ενδιαφέρον, στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί για να ψηφιστεί σε νόμο. Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, το 2021 ή το 2024? Θα ακολουθήσει η συζήτηση στην Βουλή, όπως γίνεται για κάθε νομοσχέδιο, για κάθε μεταρρύθμιση. Από τις αντιδράσεις των κομμάτων που έχω δει σήμερα, πρέπει να πω ότι δεν τις βλέπω αρνητικά. Mm. Δηλαδή, όλοι συμφωνούν στις βασικές αρχές. Ελπίζουμε τα νομοσχέδια να είναι έτοιμα τις επόμενες 10 μέρες να κατατεθούν και ενώπιον τους, παρά το γεγονός ότι έχουν γνώση του περιεχομένου και ευελπιστώ στη συνεργασία όλων. Ωραία, και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιμηκυνθεί η θητεία των υφιστάμενων δημοτικών συμβουλίων. Ναι, είναι για να κάνουμε και μια παράλληλα και μια άλλη μεταρρύθμιση, κύριε Παυλίδη, να μην γίνονται συνέχεια εκλογές. Είναι όπως οι δημοτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές γίνονται μαζί. Και γι' αυτό τον λόγο να γίνει και μια παράταση. Το 2024 δηλαδή. Το 2024, αυτή είναι η δική μας πρόταση.
ούτως ώστε να υπάρχει και επαρκής χρόνος να γίνουν και οι μεταβατικές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αύριο θα τα λέμε ως Υπουργός Οικονομικών. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.